του Ισραήλ εν τη Κοιλάδη του Ιεζραήλ. Και συνέλαβε νέτη και γέννησε θυγατέρα. Και είπε προς αυτόν, κάλεσον το όνομα αυτής Λο Ρουχαμά, διότι δεν θέλω ελέησει πλέον τον οίκον Ισραήλ, αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου. Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελέησει και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών. Και δεν θέλω σώσει αυτούς δια τόξου, ουδέ δια ρομφέας, ουδέ δια πολέμου, ουδέ δια ύπων, ουδέ δια υπέων. Και αφού απεγαλάκτησε την Λο Ρουχαμά, συνέλαβε και γέννησε Ιών και είπε Κύριος κάλεσε το όνομα αυτού Λο Αμή. Διότι εσείς δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θέλω είστε ημών. Ο αριθμός όμως των Ιών Ισραήλ θέλει είστε ως η άμμος θαλάσσης ή της δε δύναται να μετρηθεί, ουδέ να εξαριθμηθεί. Και εν το τόπο όπου ελέχθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θέλει ελεχθεί προς αυτούς η Ή του Θεού του Ζώντος. Τότε θέλουν συνσυναχθεί ομού η Ιούδα και η Ιού Ισραήλ και θέλουν καταστήσει σε αυτούς αρχηγών ένα και θέλουν συναναβεί εκ της γης, διότι μεγάλη θέλει στη ημέρα του Ιεζραήλ. Είπατε προς τους αδελφούς σας αμή, προς τα αδελφά σας ρουχαμά. Κρίθητε μετά της μητρός σας κρίθητε, διότι αυτή δεν είναι η γηνή μου και εγώ δεν είμαι ανήρ αυτής. Ας αφαιρέσει λοιπόν τα σπορνίας αυτής, απέμπροσθεν αυτής και τα σμιχίας αυτής εκ μέσου των μαστών αυτής. Μήποτε εκδίσας γυμνώσω αυτήν και αποκαταστήσω αυτήν καθώς εν τη ημέρα της γεννήσεως αυτής και θέσω αυτήν εις έρημον και καταστήσω αυτήν ως γην άνυδρον και θανατώσω αυτήν εν δίψη. Και δεν θέλω ελέης τα τέκνα αυτής επειδή είναι τέκνα πορνίας, διότι η μήτηρ αυτών επόρνευσεν συλλαβούσα αυτά έπραξεν εσχήνη. Διότι είπε θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου, ήτινες με δίδουση των άρτων μου και το είδωρ μου, το μαλλίον μου και τα λιναριών μου, το ελαιόν μου και τα ποτά μου. Δια τούτο ειδού, εγώ θέλω φράξει την οδόν σου με ακάνθας και οικοδομήσει φραγμών για να μην έβρει τα σωδούς αυτής. Και θέλει τρέξει κατόπιν των εραστών αυτής και δεν θέλει φτάσει αυτούς. Και θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει ευρύ. Τότε θέλει πει θέλω υπάγει και επιστρέψει προς τον πρώτο μου άντρα, διότι καλύτερο είναι τότε εις εμέ παρά τώρα. Και αυτή δεν εγνώριζε ότι εγώ έδωκα εις αυτήν των σίτων και των ίνων και το έλεον και επλήθυνα το αργύριον εις αυτήν και το χρυσίον με τα οποία κατασκεύασεν τον Βαάλ. Δια τούτο θέλω επιστρέψει και λάβει το σίτον μου εν το καιρό αυτού και τον ίνων μου εν το διορισμένο καιρό αυτού και θέλω αφαιρέσει το μαλλίον μου και το λινάριό μου τα οποία είχε διασκεπάζει τη γύμνωση αυτής. Και τώρα θέλω αποκαλύψει την ακαθαρσία αυτής έμπροσθεν των εραστών αυτής. Και ουδής θέλει λυτρώσει αυτήν εκ της χειρός μου. Και θέλω καταπαύσει πάσαν την εφροσύνη αυτής, τα εορτάς αυτής, τα νεομηνίας και τα Σάββατα αυτής και πάσα τα πανηγύρις αυτής. Και θέλω αφανίσει τα σαμπέλους αυτής και τα σικάς αυτής περί των οποίων είπε μισθώματά μου είναι ταύτα τα οποία μου έδωκαν οι εραστέ μου. Και θέλω καταστήσει αυτάς δάσος και τα θηρία του ευρού θέλω κατατρώγει αυτάς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτήν τα σημαίρα στον Βαλήν, καθάς εθυμίαζεν εις αυτούς και εστολίζετο με τα ενότια αυτής και τα περιδόρια αυτής. Και πορεύετο κατόπιν των εραστών αυτής, εμέδε ελισμόνησε λέγει Κύριος. Δια τούτο, ιδού εγώ θέλω εφελκίσει αυτήν και θέλω φέρει αυτήν στην έρημον και θέλω λαλήσει προς την καρδίαν αυτής. Και κήθεν θέλω δώσει εις αυτήν τους αμπελώνας αυτής και την κοιλάδα του Αχόρ διαθύραν ελπίδος. Και θέλει ψάλι εκεί, ως εν τες ημέρες της νεότητος αυτής και ως εν τη ημέρα της αναβάσεως αυτής από γης Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέει Κύριος, θέλεις με καλέσει ο ανήρ μου και δεν θέλεις με καλέσει πλέον ο Βαάλ μου, διότι θέλω αφαιρέσει τα ονόματα των Βαλήμ από το στόματος αυτής και δεν θέλω συναναφέρεστε πλέον τα ονόματα αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω κάμει διαθήκην υπέρ αυτών προς τα θηρία του αγρού και προς τα πετεινά του ουρανού και τα ερπετά της γης. Τόξονται και ρομφαία και πόλεμο θέλω συντρίψει εκ της γης και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία και θέλω σε μισθευθεί εις εμ' αυτών εις τον αιώνα και θέλω σε μισθευθεί εις εμ' αυτών εν δικαιοσύνη και εν κρίση και εν ελέη και εν νυχτηρμής και θέλω σε μισθευθεί εις αυτών εν πίστη. Και θέλεις γνωρίσει τον Κύριον. Και εν εκείνη τη μέρα θέλω αποκριθεί, λέει Κύριος, θέλω αποκριθεί προς τους ουρανούς.
και αυτοί θέλουν συναποκριθεί προς τη γη. Και η γη θέλει αποκριθεί προς τον Σίτον και τον Ίνων και το Έλεον. Και τα αυτά θέλουν συναποκριθεί προς τον Ιεζραήλ. Και θέλω σπήρει αυτήν διεμ' αυτόν επί της γης. Και θέλω ελεήσει την ούκ ελεημένη. Και θέλω υπεί προς τον ου λαό μου. Λαός μου είσαι. Και αυτοί θέλουν συνυπεί. Θεός μου είσαι. Αμήν. Οσία ένας προφήτης σε δύσκολη εποχή, σε εποχή αποστασίας, που ο Θεός του δίνει λόγο μέσα από την προσωπική του εμπειρία. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός πολλές φορές, μάλιστα τις περισσότερες, παρηγορεί τον άνθρωπο μέσα από τη δοκιμασία. Τον μαθαίνει την παρηγοριά. Λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, και θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού να το δούμε, είναι στην Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού, είτε θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας σας, και η ελπίση την οποία έχουμε είναι βεβαία για σας. Χρησιμοποιεί την προσωπική μας ζωή για να μας διδάξει, και με τη διδαχή στην προσωπική μας ζωή, που δεν είναι ευχάριστη, η παιδεία και η διδαχή του Θεού στη ζωή μας μπορώ να πω ότι είναι ιδιαιτέρως δυσάρεστη και έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, παιδεύει κάθε ιό, αλλά μαστιγώνει τον ιό τον οποίο παραδέχεται. Δεν τον μαστιγώνει χωρίς λόγο. Αντιθέτως μάλιστα, έχει πάρα πολύ σοβαρούς λόγους ο Θεός για να μαστιγώσει τον ιό τον οποίο παραδέχεται. Και το κυρίως χαρακτηριστικό παράδειγμα της μαστίγωσης του πατέρα προς τον ιό τον οποίο παραδέχεται είναι το μαστίγωμα του ιού του του μονογενούς, του Ιησού Χριστού, πάνω στο σταυρό του Γαλγοθά. Όχι γιατί αμάρτησε, αλλά υπέρ των αμαρτιών ημών. Και αυτό θέλω να το προσέξουμε και να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες για να μας εκπαιδεύσει. Αλλά επιτρέπει δοκιμασίες και για την καρποφορία μας. Για να έχουμε καλό καρπό. Και αυτό κάνει τώρα και θα δούμε πώς εργάζεται στον Οσιέ. Βεβαίως επιτρέπει και δοκιμασίες και για να μας φυλάξει από το κακό. Να μας εμποδίσει από κάπου ώστε να μας ευλογήσει. Στον Οσιέ λοιπόν, που είναι ένας άνθρωπος του Θεού, προφήτης, τον επισκέπτεται με ένα λόγο, θα έλεγα, όχι κόσμιο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Του λέει, επειδή ο λαός Ισραήλ εξέκλεινε και επόρνευσε, εσύ θα πας να παντρευτείς γυναίκα πορνείας και θα κάνεις τέκνα πορνείας. Πας να βρεις μια γυναίκα η οποία δεν είναι έτσι πως θα ήθελες εσύ να την πάρεις. Και είναι εντολή Θεού. Τώρα θα μαστιγώσει τον Οσιέ τον ιόν τον οποίο παραδέχεται. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, από αυτή τη διδασκαλία, εμείς σήμερα διδασκόμεθα. Και θα διδαχθούμε τι ωραία που εργάζεται ο Θεός. Την αγάπη του Θεού, το έλεος του Θεού, τα σπλάχνα του Θεού, τη σοφία του Θεού. Και ο Οσιέ πήγε. Απίστευτο, αλλά πήγε. Και πήρε, λέει, τη θυγατέρα του Δεβιλαΐμ και συνέλαβε και αγέννησε εις αυτήν ιόν. Την πήρε από την αμαρτία και την έφερε κοντά του και την ονόμασε γυναίκα του. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε ότι έτσι εργάζεται ο Θεός. Ξέρετε ποια είναι η νύμφη, η αγαπημένη του Χριστού? Η Εκκλησία. Από πού την πήρε την Εκκλησία? Μέσα από την πορνεία, μέσα από την αμαρτία, μέσα από την ακαθαρσία, και την εκαθάρισε. Το ίδιο και το λαό Ισραήλ. Τον έβγαλε μέσα από την ουρ των Χαλδαίων. Και μέσα από την προσωπική του ζωή ο Θεός θα διδάξει τον Οσιέ για να μπορέσει να κηρύξει και να προφητεύσει το έργο του Θεού, αλλά και εμείς σήμερα να λάβουμε διδασκαλία. Την πήρε λοιπόν μέσα από την πορνεία και έκανε έναν ιό και του είπε, ονόμασε τον Ιεζραήλ. Αλλά εκείνο που πρέπει να προσέχουμε πάντοτε είναι την απόλυτη οδηγία που ο Θεός
προσδιορίζει στους ιούς τους οποίους παραδέχεται. Απόλυτη οδηγία. Γιατί ξέρει ότι ό,τι και να του πει, όσο και δύσκολο να είναι, αυτός θα τα ακούσει και άμεσα θα το εκτελέσει. Άμεσα. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ. Πόσο ο Θεός εργάστηκε με αυτόν μέσα από την ταλαιπωρία του. Θυμιωσείτε τον Ιωσήφ, τον αραβωνιαστικό της Μαρίας. Πώς με αυτόν εργάστηκε και το εμπιστεύθηκε τον Ιησού Χριστό. Τώρα το εμπιστευτεί εδώ πέρα το σχέδιό του ο Θεός του Οσιέ. Και του λέει, θα τον ονομάσεις τον πρώτο γιο Ιεζραήλ. Γιατί εγώ θα κάνω κρίση στο λαό Ισραήλ για ό,τι κακό έκανε στην περιοχή της αποστασίας, στην περίοδο της αποστασίας και μάλιστα εκεί στην κοιλάδα του Ιεζραήλ. Συλλαμβάνει δεύτερο παιδί μία θυγατέρα και την ονόμασε, του έδωσε εντολή ο Θεός, Λόρου Χαμά, ουκ ελεημένη, όχι ελεημένη, γιατί είναι τέκνο πορνείας. Και γιατί είναι τέκνο πορνείας, θα το δούμε τώρα, όχι αργότερα όπως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Αφού την πήρε από την αμαρτία και την έκανε γυναίκα του, αυτή ξανακάνοντας παιδιά έφυγε πάλι στην αμαρτία. Δεν είχε αλλάξει η καρδιά της, δεν εξετίμησε αυτά που ο Θεός, ο Οσιέ επί του προκειμένου και ο Θεός για μας σήμερα έκανε στη ζωή της, που της έδωσε όνομα, της έδωσε τιμή, της χάρισε οικογένεια, κληρονομιά, αλλά αυτή όπως θα δούμε παρακάτω ξαναγύρισε στα παλιά. Ξαναγύρισε στις πορνείες της και στις αμαρτίες και στις ακαθαρσίες της. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήτανε, λέει η Γραφή στο 5 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. Πηγαίνουμε λίγο πιο γρήγορα. Διότι η μήτηρα αυτόν επόρνευσε, η συλλαβούσα αυτόν έπαρξε εσχήνη και γι' αυτό δεν θα ελεήσω τα τέκνα αυτής επειδή είναι τέκνα πορνείας. Δηλαδή έχει άμεση συνέπεια και στα παιδιά της. Παρόλο που συνελήφθησαν από τον Οσιέ, επειδή η μητέρα έφυγε ξανά στην αμαρτία, δεν θα τα ελεήσει ο Θεός τα παιδιά. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια, άλλος ήθελον είστε ακάθαρτα. Δηλαδή οι γονείς επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών τους, με τις αμαρτίες τους, με τα λάθη τους, με τις ανομίες τους, με τις απροσεξίες τους. Πόσο πολύ μεγάλη ευθύνη έχουν οι γονείς όταν γνωρίζουν ότι ο Θεός τους εμπιστεύεται παιδιά για να τους τα οδηγήσουν στην αιώνια ζωή μέσα από το Λόγο του Θεού. Με πόση σοβαρότητα πρέπει να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Με πόση μεγάλη σοβαρότητα. Έκανε λοιπόν θυγατέρα και την ονόμασε ουκ ελεημένη. Δεν πρόκειται να σε ελεήσω. Μα είσαι παιδί του Οσιέ. Δεν πρόκειται να σε ελεήσω. Δεν πρόκειται να ελεηθείς. Και αφού απεγαλάκτησε τη θυγατέρα, κάνει τρίτο παιδί που το ονόμασε Λοαμί, που σημαίνει όχι λαός μου. Α, λοιπόν τώρα πώς περιγράφει ο Οσιέ και ο Λόγος του Θεού την πορεία. Την πορεία της ζωής του Οσιέ και την πορεία της ζωής των χριστιανών, των ανθρώπων του Θεού. Μας παίρνει ο Θεός, μας κάνει οικογένειά Του, μας ευλογεί, αλλά η ευλογία του Θεού γίνεται στο τέλος κατάρα. Γιατί εμείς δεν στεκόμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Δεν έχουμε την οδηγία ακριβώς που ο Θεός μας δίνει. Δεν προσέχουμε, δεν εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και βέβαια έρχεται η ερώτηση. Πολύ σοβαρή ερώτηση. Γιατί? Και ο Θεός απαντάει, ελάτε να διαπραγματευτείτε με τη μητέρα σας, να κριθείτε μπροστά στη μητέρα σας. Ελάτε να σας εξηγήσω το γιατί. Αλλά εκείνο το σημείο που πρέπει, αδελφοί αγαπητοί, να προσέξουμε είναι λίγο πριν τη διαπραγμάτευση και την κρίση του Θεού. Μπροστά
στο Θεό, την κρίση του Θεού μπροστά στο λαό, την κρίση του Θεού μπροστά στους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, παρόλο του ότι εγέννησε Σιώνη για Ισραήλ που θα έρθει η κρίση, εγέννησε στη γατέρα Λο Ρουχαμά που σημαίνει ουκελεημένη, εγέννησε Σιών Λο Αμή που σημαίνει όχι λαός μου, παρόλα αυτά υπάρχει η υπόσχεση και η επαγγελία του Θεού που δεν διαγράφεται. Να δούμε τα σπλάχνα και την αγάπη του Θεού, πως αδελφοί αγαπητοί δίνει υποσχέσεις για να δεσμεύσει τον εαυτό του να ευλογήσει τον αμαρτωλό, να ευλογήσει τον άνομο, να διορθώσει τα τρομακτικά λάθη των ανθρώπων. Ο Θεός είναι πάρα πολύ καλός, αδελφοί, πάρα πολύ καλός. Μόνο αν σκεφτούμε ότι μόνο ο Θεός είναι αγάπη μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, γιατί μέσα από όλες μας τις αμαρτίες, τις ανομίες, τα λάθη, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να διορθώσει όλες μας τις κακές συνέπειες της ζωής μας, όλες τις κακές συνέπειες της ζωής που κάναμε. Παρόλα αυτά ούκα λεημένη, παρόλα αυτά η Ισραήλ που σημαίνει κρίση, παρόλα αυτά Λο Αμή που σημαίνει ουκ λαός μου, υπάρχει υπόσχεση. Ο αριθμός των ιών Ισραήλ θα είναι ως η άμμος της θαλάσσης, ο ήτης δεν δίνεται να μετρηθεί ουδέ να εξαριθμηθεί εν το τόπο όπου ελέχθη προς αυτούς. Δεν είστε λαός μου, εκεί θα λεχθεί προς αυτούς ή Θεού του ζώντος είστε. Την υπόσχεση. Μα εγώ βλέπω τέλεια διάλυση. Αντί να βλέπεις την τέλεια διάλυση, όπως ο Θεός βλέψε στην τέλεια επαγγελία, στην τέλεια υπόσχεση. Η διάλυση προήλθε από τον άνθρωπο και προέρχεται από τον άνθρωπο. Η ευλογία είναι εκπλήρωση της υπόσχεσης και του όρκου που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ και στο δικό του το λαό. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό, πιστεύω, το μήνυμα να καταλάβουμε ότι κοιτάμε δίπλα μας και βλέπουμε συντρίμια που εμείς τα έχουμε κάνει. Αλλά αντί να κοιτάμε δίπλα μας και να βλέπουμε συντρίμια που εμείς τα κάναμε, θα στρέψουμε στον ουρανό να δούμε την υπόσχεση του και την επαγγελία του Θεού που την έχει ορκιστεί ο Θεός. Ευλογών θα σε ευλογήσω. Θα με ευλογήσεις, θα σε ευλογήσω. Μα εμένα, εσένα. Πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Μα εγώ τα έκανα θάλασσα. Εγώ θα τα κάνω όλα ευλογία. Εσύ θα τα κάνεις θάλασσα και εγώ θα τα διορθώνω όλα και θα τα κάνω ευλογία. Αλληλούια. Το πιστεύεις? Είναι δυνατόν να μην το πιστέψω αφού μας το λέει ο Θεός. Και φωνάζει τώρα τα τέκνα, τα ταλαιπωρημένα. Λέει κρίθητε, λέει, με τη μητέρα σας. Τα βγάζει όλα στη φόρα. Λέει εγώ την πήρα, την περιμάζεψα. Και αυτή λέει πιο καλά ήτανε με τους εραστές μου. Μου δίνανε σίτων, μου δίνανε ίνων, μου δίνανε σίκα, μου δίνανε χρυσάφι, μου δίνανε ασίμι. Θα κάτσω εγώ με τον άντρα μου? Και ο Θεός δεν λέει πήγαινε στο καλό. Αλλά λέει δεν θα σε εμποδίσω, αλλά στο δρόμο σου θα βάλω αγκάθια να μην μπορείς να προχωρήσεις. Κύριε Θεέ μου, ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, όταν διάβαζα και προσευχόμουν, ερχόντουσαν στο μυαλό μου, πιθανόν να είναι από το Θεό, πιθανόν να το σκέφτηκα εγώ, αλλά ό,τι και να είναι, από το Θεό είναι. Ερχόταν στο μυαλό μου οι άνθρωποι που έχουν φύγει από την Εκκλησία. Και μάλιστα ερχόντουσαν στο μυαλό μου, επειδή προσεύχομαι για αυτούς, και κρυμμένα παιδιά. Και ερχόταν ο Θεός και μου λέει, θα τους βάλω αγκάθια στο δρόμο τους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ω Κύριε Θεέ μου, λέει αυτοί έχουν πάρει να προχωρήσουν. Εγώ θα πάω να βάλω αγκάθια μπροστά τους. Δεν μπορούν να περπατήσουν, θα γκρατζουνιώνται. Και όχι μόνο αγκάθια, και θα οικοδομήσω φραγμών για να μην μπορεί να βρει το δρόμο, το δρόμο της αμαρτίας. Και λέω πόσο αλήθεια είναι, αυτό το βλέπω. Τι ωραία παρηγοριά. Απομακρυνόμαστε, φεύγουμε. Ο Θεός δεν πάει να μας αγαπάει. Και τι λέει? Αγκάθια θα βάλω μπροστά στον δρόμο της αποστασίας τους. Μα αυτή έχει πάρει απόφαση, αυτός έχει πάρει απόφαση να μην ξανάρθει να πάει στην αμαρτία, να περάσει καλά με τους εραστές, να περάσει καλά στην αμαρτία. Αγκάθια βάζει ο Θεός μπροστά.
Πάει να προχωρήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει. Φραγμό βάζει μπροστά. Τείχο. Ξέρετε, θα πει φραγμό. Δεν μπορεί να τον προσπεράσει. Ψάχνει να βρει το δρόμο της αμαρτίας και δεν μπορεί να το βρει. Και έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν επιστρέψει και λένε ότι ο Αποστάτης, είναι αλήθεια, ο Αποστάτης ούτε τον κόσμο χαίρεται, ούτε τον Χριστό. Αλλά εγώ λέω σήμερα, όχι εγώ, ο Λόγος του Θεού, αλλά εγώ το βρήκα μέσα και χάρηκα. Λέω ότι ο Θεός απομονώνει, ξεκόβει το δρόμο προς την απώλεια. Προς την αποστασία, βάζει εμπόδια. Ψάχνει να βρει το δρόμο και δεν τον βρίσκει. Και όταν πια βρεθεί σε αδιέξοδο, τότε λέει θα υπάγω να επιστρέψω στον πρώτο μου τον άντρα. Πού να πάω? Διότι καλύτερο είναι τότε είσαι με. Τώρα όλο αγκάθια βρίσκω μπροστά μου. Όλο φραγμούς, όλο τριβόλια. Όπου και να πάω πληγώνομαι. Και μου έδειξε ο Θεός, όχι σε όραμα, αλλά έτσι μου το έδειξε, μία αδελφούλα μας που είναι έξω. Και το σώμα της ήταν όλο γρατζουνισμένο, πληγιασμένο. Αλλά εκεί που έβλεπα έρχεται ο Χριστός και με το χεράκι του άγγιζε και θεράπευε. Άγγιζε και θεράπευε. Άγγιζε και θεράπευε. Και την πήρα τηλέφωνο και ήρθε τρεχάλα πίσω. Και λέω, κοίταξε να δεις τι ωραία πράγματα που κάνει ο Θεός. Θέλει να τρέξει στην αμαρτία και δεν την αφήνει. Βάζει αγκάθια και τριβόλια. Γρατζουνιέται και τελικά επιστρέφει. Όμως δεν έχει τακτοποιηθεί. Επέστρεψε μεν γιατί θεώρησε ότι είναι καλύτερον, αλλά η καρδιά της δεν έχει τακτοποιηθεί. Και θα συνεχίσει ο Θεός το έργο του. Αυτή νόμιζε ότι οι εραστές της και η προσπάθειά της και η αμαρτία της της έφεραν τα καλά και δεν κατάλαβε ότι εγώ της τα έδωσα όλα αυτά. Εγώ έδωσα την ομορφιά, εγώ έδωσα τη μόρφωση, εγώ έδωσα την ευλογία, εγώ έδωσα την επιτυχία. Δεν το κατάλαβε. Γι' αυτό τώρα θα έλθω και θα τα πάρω πίσω. Όλα αυτά τα καλά που έχει θα αρχίζω ένα-ένα να τα παίρνω πίσω. Και όλα αυτά ο Θεός τα λέει για τη γυναίκα του Οσιέ και για τα παιδιά του Οσιέ. Και τα προφητεύει ο Οσιέ. Και λέω, κοίτα τι Θεός είναι. Θα μπορούσε να ήταν για μένα. Και να λέω, ο Θεός το έκανε γιατί θέλει στο τέλος να με ευλογήσει. Θα βρει τον τρόπο, θα βρει τη διέξοδο να με ευλογήσει. Δεν μπορεί να με αφήσει, θα βρει το δρόμο, θα βρει τον τρόπο, θα δημιουργήσει τις καταστάσεις. Και ο Σιέ συνεχίζει λέγοντας το Λόγο του Θεού. Θα καταπαύσω πάσα νεφροσύνη αυτής, της πάρω τη χαρά. Κάθε γιορτή της, τα Σάββατά της, τις πανηγύρις της, τα σαμπέλους της, τις οικές της, αυτά τα οποία τα έλεγε ότι τα μισθώματα τα οποία κατάφερα εγώ, όλα θα τα αφαιρέσω. Και θα καταστήσω τη ζωή της δάσος άγριο. Γιατί ελισμένωσε τον Κύριο. Και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει το τέλος της υποθέσεως. Αφού βρεθεί με όλα αυτά στα οποία ήλπιζε, τα οποία χαιρότανε, να τις έχουν αφαιρεθεί, τότε θα την πάρω και θα την πάω στην έρημο. Και ξέρετε την έρημος. Ξέρετε την έρημος. Δίψα. Πείνα. Μοναξιά. Ερημιά. Καύμα. Την ημέρα καίει ο ήλιος. Το βράδυ παγώνει ο τόπος. Δεν είναι αστεία πράγματα η έρημος. Θα την πάω εκεί που ήταν όταν ξεκινήσαμε. Θα την εφελκίσω προς εμένα και θα την πάω στην ερημιά. Αλλά εκεί στην ερημιά θα της χαρίσω την κοιλάδα του Αχόρ
διαθύραν ελπίδας. Θα της δώσω μία κοιλάδα που θα είναι η πόρτα της ελπίδας. Θα υπάρχει μία πόρτα που θα ξέρει. Εκεί στην ερημιά είναι θάνατος. Αν περάσεις από αυτή την πόρτα θα σωθείς. Θύρα ελπίδας. Δεν είναι καταπληκτικό? Δεν είναι θαυμαστό, αδερφοί? Μέσα στο θάνατο, μέσα στην ερημιά, μέσα στο καύμα της ερήμου θα υπάρχει μια πόρτα που θα λέγεται Χριστός. Παίρνα μέσα και θα δεις τι θα δεις. Και θα δεις τι θα δεις. Και θα δεις τι θα γνωρίσεις. Θα βρεις εκεί μια κοιλάδα δροσιάς. Μια κοιλάδα με καθαρό νερό. Αυτή είναι η ελπίδα σου. Δεν έχεις άλλη ελπίδα? Αλληλούια. Αυτή είναι η μοναδική σου ελπίδα. Μόνο εκεί αν θα πας, θα ξεδιψάσεις, θα δροσιστείς, θα βρεις παρηγοριά, θα βρεις παρέα, θα βρεις αγάπη. Μόνο εκεί αν θα πας. Αλλά πρέπει να περάσεις πρώτα από την έρημο. Και προσέξτε τι λέει, εγώ θα την εφελκίσω και θα την οδηγήσω στην έρημο. Αφού την αποκόψω, πρώτα την εμποδίζω με αγκάθια και τριβόλια και με φραγμούς για να μην προχωρήσει στο θάνατο. Όταν πια πει θα γυρίσω τέλος πάντων γιατί δεν έχω τι να κάνω, όχι όμως με επιστροφή και με μετάνοια εκκαρδίας, τότε θα αρχίζω να τις αφαιρώ. Θα τις πάρω όλα όσα έχει και νομίζει ότι τα έχει κερδίσει αυτή. Και όταν τις τα αφαιρέσω, τη χαρά της, την ειρήνη της, τότε θα την πάρω και θα την πάω στην ερημιά. Και όταν θα την πάω στην ερημιά, στη μοναξιά και στην απελπισία, θα της δείξω και μια πόρτα. Μια πόρτα ελπίδας. Μια πόρτα προς την κοιλάδα Αχόρ. Μια πόρτα προς την ευλογία. Και θα μπει. Γιατί δεν θα έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δεν θα μπορεί τίποτα άλλο να κάνει. Θα μπει. Και μόλις μπει θα αρχίζει να ψέλνει. Θα αρχίζει η καρδιά να έρχεται προς τον Κύριο. Θέλει ψάλι εν τη ημέρα εκείνη, όπως τις ημέρες της νεότητος αυτής, όπως την ημέρα της αναβάσεως αυτής από γης Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη εξ όλης της καρδίας της θα πει, εσύ είσαι στο Χριστό ο άντρας μου. Εσύ είσαι ο άντρας μου. Τώρα δεν θα το πει, θα πάω γιατί δεν έχω τι άλλο να κάνω, αλλά τώρα θα πει με όλη την καρδιά, εσύ είσαι ο άντρας μου. Και για να μιλάμε όλοι με γυναίκες, θα λέμε, θα πει ο άντρας, εσύ είσαι η γυναίκα μου. Και θα πούμε εμείς, εσύ είσαι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, η Εκκλησία. Εσύ είσαι ο άντρας μου. Με όλη της την καρδιά. Και δεν θα ξαναπείς πλέον, δεν θα με ξανακαλέσεις πλέον Βάλ. Δεν θα θεωρείς άντρα σου το Βάλ. Αλλά εσύ είσαι ο άντρας μου. Γιατί θα αφαιρέσω, τώρα επεμβαίνει ο Θεός πια, βρίσκει την ευκαιρία. Όχι να αφαιρέσει όλα αυτά τα οποία είχε και δεν είχε, απέκτησε και δεν απέκτησε, αλλά τώρα να αφαιρέσει όλα τα προσκόμματα από την καρδιά. Να αφαιρέσει τις επιθυμίες, δηλαδή να καθαρίσει την καρδιά. Γιατί μακάρι είναι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδία, γιατί μόνο αυτοί θα δουν το Θεό. Αρχίζει να καθαρίζει την καρδιά τώρα. Θα αφαιρέσω τα ονόματα των Βαλήν εκ του στόματος αυτής. Δεν θα αναφέρουν πια τα χείλη τους Βαλήν. Δεν θα αναφέρουν πια τα λόγια της αμαρτίας. Δεν θα ξαναλένε τα λόγια της απιστίας. Δεν θα εξουθενούν πια την αλήθεια. Δεν θα ζητάνε τα έργα του σκότους, τα έργα του ψεύδους. Αλλά τα χείλη τους θα αναφέρονται και θα εκφράζουν μόνο λόγια αγάπης, αλήθειας, Ευαγγελίου και αιωνίας ζωής. Δεν είναι πολύ ωραίο το σχέδιο του Θεού? Να πούμε κάτι, αδελφοί, δεν είναι αυτό το σχέδιο της ζωής μας? Έτσι δεν εργάστηκε ο Θεός σε εμάς? Και αν εργάστηκε ο Θεός όπως είναι γραμμένο με τον Οσιέ τότε πριν 800 χρόνια προ Χριστού, 2800 χρόνια πριν από τη σημερινή μέρα, αν εργάστηκε τότε με τον Οσιέ και τη γυναίκα του και το λαό Ισραήλ, αν εργάζεται τώρα για μας, αν εργάστηκε μέχρι τώρα με μας, δεν θα εργαστεί και με τους άλλους, αδερφοί?
θα εργαστεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος. Χθες, σήμερα και στον αιώνα. Είναι ο ίδιος. Συγχωρεί, μακροθυμεί, ελεεί και αγωνίζεται, ψάχνει. Και είναι και φοβερός μαέστρος. Βρίσκει τρόπους να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κοιλάδα του Αχόρ για να τον ευλογήσει. Και όχι μόνο να τον ευλογήσει, να τον ευλογήσει αφού πρώτα του καθαρίσει την καρδιά. Σήμερα λοιπόν όσοι είμαστε στενοχωρημένοι με παιδιά, με άντρες, με γυναίκες, με ότι ακόμη δεν έχουν επιστρέψει, να πούμε είναι υπεσχημένο, ευλογών θα με ευλογήσει, πληθύνων θα πληθύνει το σπέρμα μου, σαν τ' άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας. Αλληλούια, είναι γραμμένο. Μα τι να δω τώρα, βλέπω από εκεί εξουθένηση, βλέπω από εκεί λόγια και έργα απιστίας, βλέπω από εκεί αμαρτία, βλέπω από εκεί. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι ο Θεός θα βάλει εμπόδιο να σταματήσει, θα βάλει αγκάθια, θα βάλει φραγμούς, θα αφαιρέσει και τελικά θα εφελκύσει στην έρημο και θα αφήσει μία πόρτα ελπίδας. Και αυτή η πόρτα ελπίδας είναι το όνομα του Χριστού. Αυτή η πόρτα ελπίδας είναι εκείνη η πόρτα, τη βλέπετε, δεν είναι η πιο ακριβή. Και μερικές φορές πέφτει, μερικές φορές χαλάει, αλλά είναι η πόρτα που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Είναι η πόρτα που φέρνει στην παρουσία του Θεού. Είναι η πόρτα που φέρνει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό όταν διάβαζα και προσευχόμουν, χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά η χαρά μου έγινε πλήρης όταν συνέχισα. Όταν συνέχισα και είδα τι πρόκειται να κάνει ο Θεός. Αδερφοί, μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Είναι Θεός μεγαλείων. Τεράστια θα κάνει ο Θεός. Να περιμένουμε όμως. Να περιμένουμε με υπομονή. Να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε με πίστη. Και αν όχι με πίστη, με ελπίδα. Να προσευχόμαστε. Και να περιμένουμε. Να περιμένουμε και να προσευχόμαστε. Γιατί έχουμε χρίαν υπομονής. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού για να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατέρα μας. Ο Πατέρας μου εργάζεται, λέει ο Χριστός, και εγώ εργάζομαι. Και όταν εργάζεται κάποιος, αδερφοί, έχει αποτέλεσμα. Έχει. Και αν εργάζεται ο άνθρωπος, ο χριστιανός, έχει καρπό. Και αν εργάζεται η γυναίκα, η χριστιανή, έχει καρπό. Αν εργάζεται ο Πατέρας, τι θα έχει άραγε. Αν εργάζεται ο Χριστός, τι θα έχει άραγε. Λέει, πηγαίνω και δουλεύω και να ο μισθός μου. Εργάζομαι και έχω αποτέλεσμα. Κουράζομαι, αλλά έχω αποτέλεσμα. Και λέω, Θεέ μου, τι ωραίο έργο που κάνεις εσύ. Τι ωραίο έργο που κάνεις στα παιδιά σου, στον κόσμο. Τι ωραίο έργο που κάνεις. Συνεχίζω λοιπόν, για να γίνει η χαρά μας πλήρης. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω κάμη διαθήκη πέρα αυτών, προς τα θηρία του αγρού, προς τα πετεινά του ουρανού, τα ερπετά της γης, τόξο και ρομφαία και πόλεμον θέλω συντρίψει και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Πάει. Το διάβολο θα τον διαλύσει. Δεν θα μπορεί πια να κάνει τίποτα ο διάβολος. Τίποτα απολύτως. Όσοι είμαστε γονείς, θα έχουμε χαρά σήμερα. Και τα παιδιά μας είναι στα χέρια του Θεού. Η προσευχή σου δεν πάει τζάμπα. Δεν πάει χαμένη. Δεν πάει. Όσοι είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανθρώπους στον κόσμο, να έχουμε χαρά σήμερα. Θα κάνει καινούργια συνθήκη, διαθήκη μάλιστα, γιατί ξέρετε, ο Θεός κάνει διαθήκη με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος κάνει συνθήκη με το Θεό. Ο Θεός είναι Θεός διαθήκης, δηλαδή τι σημαίνει διαθήκη. Χαρίζει. Χαρίζει. Πάρε. Έχω πολλά, πάρε κι άλλα. Έχω μεγάλη κληρονομιά. Έχω πολλά πράγματα να σου δώσω. Πάρε. Δεν είναι πατέρας το χούλης. Λέει ο πατέρας, ένα σπιτάκι έχω και έχω 4 παιδιά. Σε ποιον να το δώσω. Δεν είναι τέτοιος Θεός. Είναι ένας πατέρας και έχει ένα παιδί και όλα δικά του. Όλα θα του τα δώσει. Γιατί όλοι είμαστε πρωτότοκοι, το ξέρετε. Την κληρονομιά του όλοι θα την πάρουμε. Συγκληρονόμη του Χριστού. Ό,τι κληρονομιά έχει ο Θεός για τον Χριστό είναι υπεσχημένη σε σένα. Και σε μένα όμως, και σε όλους μας.
Δεν είναι, λέει, πόσα παιδιά είσαστε, λέει, τέσσερα, μπορούσαμε να είμαστε δύο για να πάρουμε την περιουσία του πατέρα μου στη μέση και όχι να τη χωρίσουμε στα τέσσερα. Δεν είναι έτσι με τον πατέρα. Λέει, εκείνον τον πατέρα, τον καλό, τον ουράνιο. Θέλει να είμαστε πάρα πολλοί, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πάρουμε. Όλα. Θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών προς όλα τα θηρία του αγρού, σε όλους τους εχθρούς, όλα τα προβλήματα, όλους τους μπελάδες, εγώ θα τους αναλάβω. Και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού και το τόξο και τη ρομφαία και τον πόλεμο, όλα εγώ θα τα συντρίψω αυτά. Γιατί την ουκ ελεημένη, την έκανα εγώ ελεημένη. Το νου λαών μου, τον έκανα λαών μου. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή, το διάβαζα στον Απόστολο Πέτρο και λέω τι ωραία που το λες Θεέ μου. Οι ποτέ μη όντες λαός, διαβάζω στον Απόστολο Πέτρο, την επιστολή του την πρώτη, δεύτερο κεφάλαιο και δέκα εδάφιο. Οι ποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Οι ποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αυτοί που δεν ήταν λαός του Θεού γιατί ήταν μέσα στην πορνεία, τώρα έγιναν λαός μου. Και αυτοί που δεν ήταν ποτέ ελεημένοι γιατί ήταν μέσα στην αμαρτία, τώρα τους ελέησα εγώ. Τους έφερα κοντά μου. Και έκανα διαθήκη με όλα τα προβλήματα. Με όλους τους εχθρούς, με όλους τους μπελάδες. Εγώ αναλαμβάνω τη ζωή σου να μην σε πειράξει κανείς. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο για αυτούς που θα έρθουν, είναι και για εμάς που είμαστε. Υπάρχει αυτή, θα κάνει τη διαθήκη ο Θεός για αυτούς που θα έρθουνε, αλλά έχει κάνει ήδη τη διαθήκη για μας που είμαστε, που έχουμε ήδη έρθει. Υπάρχει μια διαθήκη προς τα θηρία του αγρού, προς τα πετινά του ουρανού, προς τα ερπετά της γης, το τόξο, τη ρομφαία, τον πόλεμο, όλα θα τα συντρίψω για να κατοικήσω αυτούς εν ασφαλεία. Δηλαδή εμείς είμεθα πραγματικά κάτοικοι μέσα στον ναόν του Θεού, στον οίκον του Θεού, εν ασφαλεία. Είμαστε υπερασπιζόμενοι. Είμαστε άνθρωποι που κάποιος μας φιλάει, κάποιος μας αγαπάει, κάποιος μας βοηθάει. Αλλά έτσι θα κάνει και τους άλλους. Και συνεχίζει. Και αυτούς θα τους μισθευθώ, θα τους παντρευτώ στον εαυτό μου. Θα τους πάρω ξανά. Μα αυτή που την πήρες από την πορνεία, ξαναέφυγες στην πορνεία, θα την ξαναπάρεις πάλι και θα την παντρευτείς. Τι Θεός είναι αυτός. Πω. Δεν λογαριάζει τίποτα. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Να σε εξομολογηθώ κάτι, σήμερα το κατάλαβα αυτό. Πολλές φορές αναρωτιόμουν, τι σημαίνει αυτό Θεέ μου, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και σήμερα το κατάλαβα. Οσιέ πάρε μια γυναίκα πορνείας. Κάνε τέκνα πορνείας. Πάρ' τη στην αγκαλιά σου στο σπίτι σου. Σου φύγε. Εγώ θα στην ξαναφέρω. Και θα την νηστευθείς τώρα όχι εσύ, Οσιέ, εγώ. Ποιος εγώ, ο Θεός. Τη γυναίκα μου που είχε αποστατεί, εγώ θα την νηστευθώ τώρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Πλήθος αμαρτιών. Τι σημαίνει πλήθος. Όλες τις αμαρτίες. Όλες. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν θυμάσαι πια καμία αμαρτία, τίποτα. Τις σκέπασε και τις έκρυψε όλες η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Χριστού. Τις κάλυψε, δεν υπάρχουν αμαρτίες. Οι αμαρτίες μου, που ήμουν γεμάτος. Τέλειωσε, έχουν πάει στα βάθη των θαλασσών. Τις κάλυψε το αίμα του Χριστού. Την ασχημοσύνη μου την κάλυψε ο Θεός με το ημάτιο της σωτηρίας μου. Όλα μου τα κάλυψε ο Θεός μου, τα αφαίρεσε, με ευλόγησε. Εγώ πια θα μνηστευθώ εις εμ' αυτόν αυτήν εις την αιώνια ζωή. Και θα τη μνηστευθώ εν δικαιοσύνη, όχι με έξω από τη δικαιοσύνη μου. Γιατί εισήλθε στην κοιλάδα του Αχόρ, πέρασε την ελπίδα, την θύρα της ελπίδας, μετανόησε, έψαλε σε μένα, με δόξασε. Άρα τώρα δικαιολογημένα εγώ την παίρνω στην αγκαλιά μου.
εν δικαιοσύνη θα την νηστευτώ και εν κρίση και μέσα από το λόγο μου. Γιατί είμαι Θεός αγαθός. Δεν είπα ότι όποιος επικαλέσει το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Δεν είπα όποιος με εξητήσει θα με βρει. Δεν είπα ότι όποιος έρθει σε μένα θα με συναντήσει. Αλλά εν δικαιοσύνη Θεού, αλλά και εν κρίση Θεού. Και μέσα από το λόγο μου, μέσα από τις διατάξεις μου, μέσα από τις εντολές μου. Γιατί είμαι δίκαιος Θεός. Μακρόθυμος, ελεήμων, νυκτήριμων. Συγχωρώ πλήθος αμαρτιών. Και μάλιστα όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσσευσε η χάρις του Χριστού. Πλήθος αμαρτιών. Και θα την νηστευθώ εν ελέη. Ελέη, μέλος μεγάλο. Με πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Με απέραντη αγάπη. Και νυκτυρμής και με σπλάχνα. Με πολλά σπλάχνα θα την παντρευτώ. Δεν υπάρχει αγάπη πιο μεγάλη που να φανερωθεί από αυτή που ο Θεός μας παίρνει στην αγκαλιά Του και μας παντρεύεται. Και θα σε μνηστευθώ εισε με αυτόν εν πίστη. Και εδώ να προσέξουμε αδερφοί αγαπητοί. Δεν λέει θα σε παντρευτώ. Λέει θα σε αρεβωνιαστώ. Αλληλούια. Γιατί η σχέση μας με το Θεό είναι υπόσχεσης γάμου. Ο γάμος θα γίνει τότε. Τώρα έχουμε ένα δαχτυλίδι στο αριστερό χέρι που λέγεται αραβώνας του Πνεύματος του Αγίου. Που σημαίνει σου εγγυώμαι ότι αν φυλάξεις αυτόν τον αραβώνα, εγώ θα έρθω να σε πάρω να είσαι η νύμφη μου στο γάμο το δικό μου. Τώρα είμαστε αραβωνιασμένοι και ο αραβώνας διαλύεται. Ο Θεός να μας φυλάξει. Διαλύεται όταν εγκαταλείψει η αραβωνιαστικιά. Τη γυναίκα του Οσιέ την αραβωνιάστηκε ο Θεός. Μεγαλεία αδελφοί. Την αποστατημένη γυναίκα του Οσιέ την αραβωνιάστηκε ο Θεός εν δικαιοσύνη, εν κρίση, εν ελέη, εν ικτυρμής και εν πίστη. Αυτήν που εγκατέλειψε τον Οσιέ, την πήρε ο Θεός στην αγκαλιά του. Γιατί? Γιατί την οδήγησε στη μετάνοια, στην επιστροφή. Καλά δεν λέει ο Θεός, δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελέοντος Θεού. Καλά δεν λέει ο Χριστός, αν εφε μου δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Εγώ να πω κάτι πιο σκληρό, ανθρωπίνος. Αυτήν που απέρριψε ο Σιέ, την αρεβωνιάστηκε ο Χριστός. Αυτούς που απορρίπτουν οι άνθρωποι, τους παίρνει ο Χριστός στην αγκαλιά Του. Γιατί εμείς δεν έχουμε τόσο αγάπη, αδελφοί. Δεν έχουμε τόση μακροθυμία. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας και ο Θεός μας δεν είναι άνθρωπος. Είναι ο Πανάγαθος Θεός. Ο ελεήμων, ο εκτήρμων. Και εκείνη τη ημέρα συνεχίζει ο Θεός. Λέγει Κύριος θα αποκριθώ. Θα αποκριθώ στους ουρανούς. Και οι ουρανοί θα αποκριθούν προς τη γη. Εκείνη την ημέρα θα ανοίξω εγώ τους καταράκτες του ουρανού, θα δώσω εντολή και θα πω να ανοιχτούν οι ουρανοί. Και οι ουρανοί θα ανοίξουν και θα στείλουν την ευλογία του στη γη. Να βρέξουν. Οι ετώ θα στείλουν. Και η γη θα αποκριθεί. Κοιτάξτε την πορεία των πραγμάτων. Εγώ θα δώσω εντολή στον ουρανό. Ο ουρανός θα έλθει στη γη. Η γη θα αποκριθεί στο σίτο, στον ίνο, στο έλεος, στο ελαιόν. Και όλα αυτά τα οποία εγώ της τα έχω αφαιρέσει θα ξανάρθουν σε αυτήν. Αλλά όχι απευθείας από μένα. Θα έρθουν διέ μου. Πάλι θα βρεθεί. Σε την ίδια στιγμή, στην ίδια κρίση και στην ίδια δοκιμασία.
ποιος μου δώσε τον σύτον, τον ίνον, το έλεον, τις σικές, ποιος μου τα δώσε. Θυμάστε τι είχε πει, οι εραστές μου τα δώσανε. Τώρα πάλι θα έρθεις στην ίδια δοκιμασία. Και κάθε μέρα είμαστε στην ίδια δοκιμασία. Πήγα καλά στη δουλειά μου, με βοήθησε ο υπουργός. Όχι αδερφέ. Πήγα καλά στην υγεία μου, βρήκα καλό γιατρό. Όχι αδερφέ. Εντολή Θεού. Ο Θεός έδωσε εντολή στον ουρανό. Ο ουρανός έβρεξε και η γη φύτρωσε και έδωσε στάρι καλό, σύτο. Και ο σύτος στάρι καλό και τον θέρισες. Βλέψε πίσω από κάθε καλό που σου γίνεται στον μόνο δοτήρα παντός αγαθού. Πίστεψε ότι παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων. Αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει κάτι καλό στη ζωή μου που δεν μου το έδωσε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Για να συνεχίσει ο Θεός να σου δίνει με τους τρόπους που αυτός αποφασίζει. Δεν μπορούσε να βρέξει στάρι. Κατευθείαν αργότερα ο Θεός πάρε στάρι. Έπρεπε να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, να πει στον ουρανό, ο ουρανός να πει στη γη, η γη να πει στο σύτο και να έρθει ο καρπός. Αυτό θέλει ο Θεός. Να εννοήσεις διαπίστεως ότι τα πάντα τα κάνει ο Θεός. Και να αποδεχθείς και να ευχαριστήσεις για ό,τι αγαθό έρχεται στη ζωή σου, ότι είναι από το Θεό. Αυτό είναι η ασφαλειά μας, αδελφοί. Αυτή η πορεία είναι η πορεία της ασφαλείας. Είναι το περπάτημα διαπίστεως. Είναι το περπάτημα της ευγνωμοσύνης και της δοξολογίας. Μη δεις ποιος στο δώσε. Να ξέρεις ότι οποιοδήποτε και αν στο δώσε, ο Θεός ήταν αυτός που στο δώσε. Είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε με εκείνον, είτε με τον άλλον, είτε με τον δίπλα, με όποιον τρόπο, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι έχουμε καλό, μας το έχει δώσει ο Χριστός. Ό,τι. Γιατί αλλιώς θα δώσουμε τη δόξα στο σύτο, ή θα δώσουμε τη δόξα στη γη, ή θα δώσουμε τη δόξα στον ουρανό και θα παραλείψουμε να δώσουμε τη δόξα σε αυτόν που έδωσε την εντολή. Εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος δίνει την εντολή. Την εντολή τη δίνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας. Και εμείς απολαμβάνουμε τα δώρα Του γιατί Αυτός έδωσε την εντολή. Ποιος μου δώσε αυτή τη γυναίκα ο Χριστός. Ποιος μας χάρισε αυτή την εκκλησία. Ενώ τα ντουβάρια, τα αδέρφια μιλάω. Ο Χριστός. Και καθόμουν όταν προσευχόμουν και έλεγα πόσο καλά αδέλφια μας έχεις χαρίσει Κύριε. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον, η μία καλύτερη από την άλλη. Μα είναι καλοί άνθρωποι. Τους αχλαμάρες, δεν είναι και δεν σε γάνω ότι είμαστε όλοι. Ο Χριστός μας φτιάχνει αδελφοί. Ο Χριστός μας διαμορφώνει. Ο Χριστός προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Ο Χριστός μας οδηγεί. Και όταν έχουμε αυτή τη σκέψη, λέει η Γραφή, και θέλω σπύρι αυτήν διεμαυτόν επί της γης. Αυτή θα είναι ο σπόρος μου τώρα. Γιατί περιμένω καρπό από αυτούς. Θα τη σπύρω αυτήν. Ποια είναι αυτή, θυμηθείτε. Η γυναίκα της πορνείας που έκανε τα τρία παιδιά, που αποστάτησε, που έφυγε, που τσεμπόδισε το δρόμο ο Θεός για το θάνατο, που την ξεγύμνωσε, την εφέλκυσε στον εαυτό της, την οδήγησε στην έρημο, της άφησε μια πόρτα ελπίδας, μπήκε μέσα, τον δόξασε, μετανόησε, την αραβωνιάστηκε, διέταξε τον ουρανό να στείλει την ευλογία και τώρα λέει αυτήν θα τη σπείρω στη γη. Θα γίνει το σπέρμα το Άγιον εις εμέ, γιατί θέλω να καρποφορήσει. Και τι λέει ο Χριστός, σας διέταξα να πάτε να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Και ποιοι είναι αυτοί,
Θέλω σπήρει αυτήν εις διεμαυτόν επί της γης και θέλω ελεήσει την ουκ ελεημένην και θέλω υπή προς τον ου λαόν μου, λαός μου είσαι, και αυτοί θα πούνε Θεός μου είσαι εσύ Κύριε. Αμήν. Αλληλούια. Ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, για όλα.